Καλή ευχαριστία, κύριε Κορίδη, αθλητικός. Καλώς ήρθατε. Κύριε Κρισιά, μόλις θα έκανε όλοι από 10.000 το χρόνο, θα είχαμε φτιάξει κάστρο εδώ κάτω. Μίλα και μετά δεν θα έχεις. Τις καλύτερες σας παίρνει χαρά από τους, να ξέρετε. Yeah.
άλλη μια φορά την ημέρα αυτή συγκεντρωθήκαμε πάνδημα σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πλατεία, σε αυτή την πόλη, για να τιμήσουμε την γέννηση της μητέρας του Θεού μας. Και είναι φυσικό αυτή η γέννηση στους πιστούς να δημιουργεί μεγάλα συναισθήματα χαράς και ευτυχίας, γιατί ξέρουμε ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε αυτή η Πάναγνη κόρη, από εκείνη τη στιγμή άρχισε να υλοποιείται τη σωτηρίας των ανθρώπων το κεφάλαιο. Αυτή θα έφερνε στον κόσμο τον Χριστό ως άνθρωπο, και εκείνος με την διδασκαλία του, τα πάθη του, τον σταυρό του, την Ανάστασή του, θα δόριζε στους ανθρώπους το μέγα έλεος και θα ένωνε τον άνθρωπο, όπως τότε στη δημιουργία, πάλι με το Θεό, για να είναι και εκείνος αιώνιος και άφθαρτος. Πώς λοιπόν να μην χαιρόμαστε από αυτό το γεγονός, πώς να μην ενθουσιαζόμαστε και πώς να μην συγκεντρωνόμαστε για να διαδηλώσουμε την πίστη μας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η γέννηση της Παναγίας νοηματοδοτεί σε μας και μας προσφέρει τρία πράγματα, τα οποία με μεγάλη συντομία θα σας αναφέρω. Γιατί βιάζεται και το κοριτσάκι για την παρέλαση. Να μην του χαλάσουμε το χαρτί. Τρία πράγματα λοιπόν προκύπτουν από τη σημερινή γιορτή. Το πρώτο, η γέννηση ενός ανθρώπου. Μυστήριο, λένε οι πατέρες και η Αγία Γραφή, η δημιουργία ενός ανθρώπου. Το έδωσε ως δώρο και συμπλήρωμα ο Θεός στον άνθρωπο. Έκανε τον άνθρωπο συνδημιουργό του και τον έκανε, όπως και εκείνος, ο Θεός δηλαδή, να χαίρεται για την δημιουργία ανθρώπων. Είναι κάτι το μοναδικό, κάτι που ενώ επαναλαμβάνεται είναι ανεπανάληπτο στη σύλληψή του. Ο άνθρωπος να δημιουργεί ανθρώπους. Κι έτσι προκύπτει ένα μικρό ερώτημα γι' αυτό. Γιατί δημιουργεί ο άνθρωπος ανθρώπους? Η απάντηση μπορούσε να μας δοθεί απλά. Τι να δημιουργεί? Ο άνθρωπος ανθρώπους θα δημιουργήσει. Και ο Θεός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού εγέννησε. Παράγει το ίδιο με αυτό που είναι. Κι έτσι η φύσης
αφού μπήκε ο θάνατος δια της αποστασίας στο θεϊκό θέλημα, η φύση έρχεται και μας λέει: θα φύγετε, αλλά αφήστε διαδόχους. Δώστε τους κληρονομιά από τη ζωή σας. Εμφυσίστε τους όπως ο Θεός εμφύσισε στους δικούς σας μυκτήρες, τα ρουθούνια δηλαδή, την πνοή του. Δώστε τους και εσείς αυτή την ζωή. Κι έτσι ο κόσμος έλαβε την εντολή: αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Και δεν κατακυριεύει απλώς ο άνθρωπος. Είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Διέπει τα κτίσματα όλα του Θεού και χαίρεται και απολαμβάνει τον κόσμο όπως εκείνος τον δημιούργησε. Άρα και εμείς επιβάλλεται ως άνθρωποι να γεννούμε ανθρώπους. Και μάλιστα υπάρχουν και τόποι όπου επιβάλλεται να γίνεται αυτό, και εκ του γεγονότος ότι πολλοί επηρεασμένοι τάχα από σύγχρονες σκέψεις δεν θέλουν την παιδοποιία, και αν την θελήσουν τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, προτιμούν και σε μεγάλη ηλικία να κάνουν ένα παιδί, αν μπορούν να το κάνουν, και στη συνέχεια να το αφήσουν. Εδώ προκύπτει η δεύτερη θέση. Ποιος δημιουργεί τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, αυτοί τον δημιουργούν κατά θεϊκό θέλημα, και αυτοί συνθέτουν ένα θεσμό ιερό, ευλογημένο και άγιο που λέγεται οικογένεια. Γιατί είναι η οικογένεια αυτή η οποία υποχρεούται τον καρπό της αγάπης της, της σχέσης της, του έρωτά της, της ζωής της, να τον κρατήσει, να τον πλάσει, να τον μορφώσει και να τον κάνει ένα κύτταρο μέσα στην κοινωνία, ουσιαστικό, χρήσιμο και ευλογημένο, για να φαίνεται ότι έτσι η οικογένεια είναι η μήτρα της ζωής των ανθρώπων. Και βέβαια και αυτός ο θεσμός στις ημέρες μας σε παγκόσμιο επίπεδο τάχα από προοδευτικότητα, ούτε καν επιθυμούν κάποιοι να αναφερθεί. Δεν τους αρέσει, και γι' αυτό έδωσαν σε αυτή τη δημιουργική κοιτίδα της ανθρωπότητας πολλών ειδών ονομασίες, που όμως όποια και ονομασία να έχουν, αυτή είναι η οικογένεια, και αυτή έχει προορισμό να κρατήσει τον άνθρωπο στη ζωή, να τον διαιωνίσει και ακόμη να του δώσει την δυνατότητα να αναπαραχθεί και αυτός. Γι' αυτό η οικογένεια δημιουργείται μέσα από τον ιερό θεσμό του γάμου και είναι ευλογημένη και δεν φοβάται για τους καρπούς που παράγει και δεν τρέπεται και δεν τους κρύβει και δεν τους πετά
και δεν φοβάται, ή μάλλον ναι, δεν φοβάται να τους χαλάσει, γιατί θα τις χαλάσουν τις απολαύσεις. Και το τρίτο, υπάρχει το θέμα της παιδείας. Μια οικογένεια που γεννά ανθρώπους οφείλει να τους παιδεύσει, δηλαδή να ασχοληθεί με τα παιδιά. Και γι' αυτό η Εκκλησία λέει «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Οι γονείς μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μην τα κάνετε τα παιδιά σας νευρικά, μην τα εγκαταλείπετε, μην τα αφήνετε να αισθάνονται μόνα, μην τα αφήνετε να νιώθουν ότι δεν τα αγαπάτε. Μην αφήνετε τα παιδιά σας στους δρόμους για να τα χρησιμοποιεί ο καθένας με τον τρόπο που σκέπτεται, με τα μέσα που έχει και με την θέληση να απολαμβάνει αυτός, έστω και αν στερούνται εκείνα. Σήμερα αυτή την ιερά πράξη που την είχαν αποκλειστικά οι γονείς, την δώσαμε σε ανθρώπους τους οποίους εμπιστευόμαστε, τους εκπαιδευτικούς. Αλλά μου κάνει εντύπωση, μιλάω για παιδεία και λέω πως τα παιδιά μας τα δίνουμε στους εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι λάθος? Παιδεία, εκπαιδεύονται τα παιδιά όταν αποκτούν ειδικές γνώσεις, όταν λαμβάνουν κάτι που κρίνεται απαραίτητο για τη ζωή τους και αφήνουν κάποιο άλλο ως δευτερεύον. Εκπαιδεύονται. Και μέχρι τώρα, εδώ στην πατρίδα μας, την φιλοσοφημένη, μιλούσαμε πάντοτε για παιδεία. Γι' αυτό και μεγάλοι παιδαγωγοί έλεγαν ότι δεν πρέπει να κάνουμε την παιδεία όπλο θανάτου. Να μην είναι δηλαδή μέσο που θα τα θανατώνει τα παιδιά μας πνευματικά, αλλά θα είναι πνεύμα ζωής. Γι' αυτό και ο Πλάτωνας έλεγε ότι η παιδεία χωριζομένη αρετής πανουργία εστί, αλλού σοφία φαίνεται. Είναι πονηρός ο άνθρωπος που εκπαιδεύει αντί εν παιδεία να ανατρέφει τα παιδιά του. Του δίνει μέρος από τις γνώσεις και όχι την γνώση, όχι την ουσία, όχι τη ζωή. Και γι' αυτό υπάρχουν μέσα από την παιδεία, την εκπαίδευση, αυτά τα θύματα της ζωής. Και φτάνουν στο σημείο κάποιοι να δίνουν τη ζωή τους για να εκπαιδεύονται. Μάλιστα καλλιεργήθηκε και θεσμός διαβίου μαθήσεως για να εκπαιδεύονται. Και αφού οι γονείς έδωσαν τα πάντα για να τα μεγαλώσουν, για να τα αναθρέψουν, για να τα εκπαιδεύσουν, σήμερα τα καμαρώνουν από τα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς παίρνουν το ονοματιόν τους για να βρουν δουλειά εκτός της οικογενείας, εκτός της πατρίδας, σαν να μην έχουν αποκτήσει τίποτα. Να λοιπόν μηνύματα που μας δίνει η γιορτή της Παναγίας, και ευγνωμονώ και θα το επαναλάβω όπως το κάνω κάθε χρόνο, γιατί σε αυτόν τον τόπο την Παναγία την ονομάζουμε γιάτρισσα. Την ονομάζουμε γιατί εμείς οι πιστοί
αισθανόμαστε ότι θεραπεύει κάθε πνευματική ασθένεια, κάθε παρέκκληση του ανθρώπου, αλλά και τα σώματα των ανθρώπων για να απολαμβάνουμε τη ζωή. Ιδού λοιπόν χαρά με την Παναγία και λύπη μακράν αυτής. Επιλέξατε και εύχομαι εκείνη να θεραπεύσει τα προβλήματα και ουσιαστικά, αδελφοί μου, να μείνουμε στα πατροπαράδοτά μας, στην πίστη μας, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, σε αυτά που συνθέτουν ολόκληρη τη ζωή μας. Αμήν. Γιώργο, θα πας. Κάνουμε...
Τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, γραμματέα του Υπουργείου των Δημοσίων Έργων, τώρα όπως λέγεται, υποδομών, να ευχαριστήσω τους βουλευτές μας, τον περιφερειάρχη μας, τους συμβούλους δημοτικούς, περιφερειακούς, να ευχαριστήσω ακόμη τον στρατηγό μας, τον στρατηγό της αστυνομίας, τα τμήματα τα οποία πλαισίωσαν την Βρετανία, με πρώτο την Φιλαρμονική. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη την Τροχέα, το Λύκειο των Ελληνίδων, Το πολιτιστικό σύλλογο και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω εσάς, γιατί σας βλέπω, χριστιανοί μου, να είστε ώρες ολόκληρες εδώ για να ζητήσετε την βοήθεια της Παναγίας. Και ενώ ήρθατε να ευχαριστήσετε εσείς εκείνοι, εγώ σας ευχαριστώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνετε το παρόν σας και δείχνετε την πίστη σας. Έτσι λοιπόν, εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Παναγία να είναι βοήθειά μας, και οι δημοσιογράφοι, τους οποίους ευχαριστώ, να τα γράφουν καλά και να μην τα παραποιούν. Να είστε καλά. Τώρα όμως, εμείς εδώ στην Εκκλησία σκεφτόμαστε κι αλλιώς. Εκτός από χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε και Έλληνες. Και πρέπει να κλείσουμε αυτή την εκδήλωση τιμώντας τους προγόνους μας που μας έδωσαν την πίστη μας και την πατρίδα μας ελεύθερη, με τον εθνικό ύμνο. Μαρία,
ανέξον και σώσον ημών. Λάτε, έλα, Νίκο. Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Παιδιά, εδώ, εδώ, σας παρακαλώ. Δεν θέλω εγώ, όχι. Δεν θέλω φωτογραφίες.